Γεια σας φίλοι μου, Mr. Patrick εδώ και καλώς ήρθατε για μία ακόμα φορά στο κανάλι μου. Σήμερα θα ξεκινήσουμε και θα κάνουμε κάποια βιντεάκια για να δούμε παρέα το cosplay. Μου ζητήσανε 2-3 φίλοι να αν μπορώ να το κάνω, οπότε γιατί όχι. Ευκαιρία είναι να το θυμηθώ κι εγώ λίγο καλύτερα και το δούμε παρέα. Λοιπόν, στο σημερινό πρώτο επεισόδιο θα δούμε πώς το βρίσκουμε, πώς το κάνουμε install στο παιχνίδι και θα δούμε λίγο το μενού και απλά θα χαράξουμε μία πορεία από τη φάρμα μέχρι το κατάστημα έτσι για να δούμε τα βασικά και πώς λειτουργεί. Αν σας ενδιαφέρει και εσάς λοιπόν να μάθετε 2-3 πραγματάκια για το cosplay, μείνετε συντονισμένοι και τα λέμε. Λοιπόν, για να κατεβάσετε το cosplay και να το κάνετε install στο παιχνίδι, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Μπαίνετε στη σελίδα cosplay release, θα έχω link στην περιγραφή. Πάτε εδώ cosplay for Farming Simulator 19, σας δείχνει ποια έκδοση είναι. Κατεβαίνετε κάτω, πατάτε το cosplay zip. Κατεβαίνει το ζυπαρισμένο αρχείο, βλέπετε fs19.cosplay.zip. Όταν είναι έτοιμο, το παίρνετε, το βάζετε στο φάκελο με τα mod του παιχνιδιού και έχετε το cosplay στο παιχνίδι σας. Υπάρχει ακόμα ένας τρόπος, ο τρόπος που λέγεται development cosplay. Μπαίνετε σε κάποια άλλη σελίδα, πρέπει να κατεβάσετε το αρχείο, να το κάνετε unzip, να το ξανακάνετε, να το ξανασυμπιέσετε. Λίγο πιο περίπλοκος, δεν χρειάζεται. Αυτός είναι ο απλός τρόπος. Όπως κάθε mod, το κατεβάζετε, το βάζετε στο φάκελο του παιχνιδιού σας και συνεχίζουμε. Έτοιμη στη σελίδα εδώ με τα mod, βλέπουμε cosplay 6, τσεκαρισμένο, πατάμε το start, μπαίνουμε στον χάρτη των Firstborn, τον αρχικό χάρτη του παιχνιδιού και μπαίνοντας στο χάρτη και σε κάθε καινούριο χάρτη μας βγάζει αυτό το παράθυρο που μας ρωτάει αν θέλουμε το cosplay να κάνει αυτόματα scan όλα τα χωράφια του χάρτη, πατάμε yes. Και τώρα πρέπει να μπούμε στο τραχτέρ για να ανοίξουμε το μενού. Default από τη μάνα του δηλαδή, με δεξί πάτημα στο ποντίκι, δεξί κλικ στο ποντίκι, ανοίγει το μενού. Εγώ προσωπικά δεν το θέλω αυτό γιατί χρησιμοποιώ το δεξί κλικ και για άλλες δουλειές. Χρησιμοποιώ το ποντίκι για front loader, για διάφορα άλλα πράγματα, οπότε δεν το θέλω αυτό κάθε φορά που πατάω να ανοίγει το μενού. Πάω εδώ στα settings, στο γρανάζι. Advanced Settings, θα πάμε εδώ που λέει Right Click Add και είναι Activate, θα το κάνουμε Deactivate, θα πατήσω OK και τώρα είμαστε έτοιμοι να το κλείσω από εδώ και θα ανοίγουμε το μενού πατώντας το Control και Delete. Λοιπόν, ας δούμε λίγο το μενού. Επάνω εδώ έχουμε τα παράθυρα με τις διάφορες ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε. Το πρώτο εδώ βλέπουμε Course Play Control, Start Course Recording. Εδώ μπορούμε να καταγράψουμε κάποια πορεία ή κάποια διαδρομή που θα κάνουμε και να την αποθηκεύσουμε μετά για να την έχουμε, να τη χρησιμοποιούμε στη συνέχεια. Εδώ μπορούμε να διαχειριστούμε τις διάφορες διαδρομές είτε σε χωράφια είτε σε δρόμους που έχουμε αποθηκεύσει. Εμείς τώρα θα κάνουμε μία στον δρόμο, στα χωράφια θα κάνουμε στα επόμενα βίντεο τις διάφορες δουλειές. Αυτά που είναι γκρι δεν δουλεύουν για την ώρα, σιγά σιγά θα τα φτιάξουν και δεν ξέρω κιόλας αν χρειάζονται. Τέλος πάντων, συνεχίζω. Εδώ έχουμε speed limits, μπορούμε να διαμορφώσουμε την ταχύτητα που, πόσο καταγράψουμε κάποια πορεία, να διαμορφώσουμε μετά την ταχύτητα που θέλουμε να πηγαίνει το τρακτέρ είτε μέσα στο χωράφι είτε στο δρόμο. Βλέπετε η ταχύτητα που στρίβει, η ταχύτητα που πηγαίνει μέσα στο χωράφι, η ταχύτητα της όπισθεν. Από εδώ μεγαλώνεται ή χαμηλώνεται την ταχύτητα, εγώ δεν τα πειράζω αυτά. Και όταν καταγράφω κάποια πορεία μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε την ταχύτητα που έχουμε εκείνη την ώρα. Τώρα θα δείτε, θα βγω στον δρόμο, θα πηγαίνω σιγά σιγά, δεν θέλω να τρακάρω κάπου, δεν θέλω να χτυπήσω κάπου, δεν θέλω να βγω
από την πορεία μου, θέλω η πορεία να είναι σωστή στο δρόμο, να καταγραφεί σωστά, να την αποθηκεύσω και να μπορώ να τη χρησιμοποιήσω σε κάθε μηχάνημα. Εδώ που λέει from recording, δηλαδή ταχύτητα που χρησιμοποιούμε την ώρα που κάνουμε την καταγραφή της παρέας, ή μπορούμε να βάλουμε maximum speed. Λοιπόν, συνεχίζουμε, εδώ είναι τα settings. Στα advanced settings είδαμε τα χρησιμοποιούμε για να αλλάξω, εγώ το χρησιμοποιώ μόνο και μόνο για να αλλάξω εδώ το δεξί κλικ στο ποντίκι. Να σας πω την αλήθεια, δεν τα έχω ψάξει και πάρα πολύ αυτά εδώ, δεν με πολύ ενδιαφέρουν. Εδώ cosplay workers, wage, μπορούμε να βάλουμε πόσο θέλουμε να πληρώνουμε τον εργάτη, έτσι. Και εδώ έχει πάλι διάφορα που μπορείτε να αλλάξετε. Όπως σας είπα, δεν τα έχω πειράξει, τα αφήνω όπως είναι. Τώρα εδώ στα settings, εκτός από αυτά τα advanced, τα προχωρημένα, βλέπουμε εδώ show waypoints. Έχει διάφορες επιλογές για να μας δείχνει τα waypoints, θα τα δούμε στη συνέχεια. Δηλαδή μπορεί να μας δείχνει το αρχικό και το τελευταίο, ή μπορεί να μας τα δείχνει πατώντας αυτό το κουμπί όλα, ή μπορεί να τα σβήνει όλα, να μην βλέπουμε κάτι. Και εδώ, αυτό εδώ θα μας δείχνει όταν φτάνουμε σε κάποια διασταύρωση που θέλουμε να έχει κάποια ειδική συμπεριφορά το τρακτέρι, το όχημα που χρησιμοποιούμε, πατάμε αυτό. Θα τα δούμε στην πορεία όλα σιγά σιγά. Και εδώ που μας δείχνει debug channels, μας δείχνει το κάθε παράθυρο που θα δούμε στη συνέχεια τι ακριβώς κάνει. Έτσι εγώ δεν τα πειράζω αυτά, να σας πω την αλήθεια. Και πάμε στο τελευταίο παραθυράκι εδώ που μπορούμε να ανοίξουμε. Βλέπετε warning lights, δηλαδή τι φώτα θέλουμε να ανάβουν στο τρακτέρ όταν ξεκινάει να ακολουθήσει κάποια πορεία. Beacons, τους φάρους δηλαδή, μπορεί φάρους και φώτα πορείας κτλ. Κτλ. Fuel save options activate. Εδώ refill fuel, δηλαδή αν θα το βάλουμε να σταματάει σε κάποιο βενζινάδικο για να ξαναγεμίσει καύσιμα. Εδώ το έχει από μόνο του below του 20, το 20%. Η always, εγώ το αφήνω όπως είναι έτσι. Να φτάσει δηλαδή κάτω από το 20%, το έχω βάλει να κάνει συνεχείς διαδρομές, να πηγαίνει να αδειάζει σε κάποιο σιλό, κάτι τέτοιο, και το έχω ξεχάσει και κάποια στιγμή αδειάζει το καύσιμο που έχει. Ναι, είναι κάπως χρήσιμο να γεμίσει. Εδώ αν θέλουμε να έχει το κάλυμα στις καρότσες ανοιχτό ή κλειστό. Και waiting time, όταν θα φτάσουμε σε κάποιο σημείο που θα δούμε στη συνέχεια, parking, δηλαδή θα το βάλουμε να περιμένει. Αν θέλουμε να το βάλουμε να περιμένει μέχρι να πάμε εμείς να το ξεκινήσουμε, ή να του βάλουμε κάποιο χρονικό περιορισμό, να περιμένει δηλαδή ας πούμε 10 δευτερόλεπτα όπως είναι τώρα εδώ, και μετά να ξεκινάει μόνο του, να συνεχίσει δηλαδή την πορεία. Εγώ θα το αφήσω όπως είναι έτσι. Λοιπόν, είδαμε και αυτά. Πάμε ξανά εδώ στο πρώτο, στο course play controls, και τώρα θα δούμε τα παράθυρα που έχει εδώ κάτω. Βλέπετε δεν είναι όλα αναμένα, μόνο όσα είναι αναμένα λειτουργούν για την ώρα. Λειτουργεί και αυτό εδώ, αλλά αυτό για να λειτουργήσει πρέπει να πιάσουμε τη σπαρτική μηχανή που έχω ακριβώς από πίσω. Αυτό εδώ το παραθυράκι είναι για να φτιάχνουμε πορείες σε χωράφια όταν θέλουμε να σπείρουμε ή να ρίξουμε λίπασμα ή lime. Αυτό εδώ που είναι ήδη πατημένο το χρησιμοποιούμε όταν έχουμε να κάνουμε μεταφορά φορτίων, διαδρομές, τέτοια πράγματα. Και αυτό το έχουμε, όπως βλέπετε γράφει κιόλας, σε type field work, όταν θέλουμε να κάνουμε άλλες δουλειές μέσα στα χωράφια, όπως να οργώσουμε, cultivator κτλ. Κτλ. Όλα αυτά, ό,τι λειτουργεί, θα το δούμε στην πορεία σε επόμενα βίντεο. Για την ώρα είπαμε, θα δούμε το μενού και θα κάνουμε και μια διαδρομή μέσα στο δρόμο εδώ στην πόλη μέχρι το μαγαζί, και θα γυρίσουμε πίσω, θα χαράξουμε μια διαδρομή, θα την αποθηκεύσουμε, να υπάρχει τα βασικά δηλαδή πως ξεκινάμε με το course play. Μισό λεπτό να έρθω πίσω να πάρω τη σπαρτική μηχανή, να δούμε και το παράθυρο το καινούργιο που ανοίγει που σας έλεγα. Βλέπετε έχει ανάψει fertilizer and seeding,
Αλλά αυτά θα τα δούμε σε επόμενο βίντεο όταν θα κάνουμε δουλειές στα χωράφια. Για την ώρα είπαμε θα επικεντρωθούμε στην πορεία. Πατάω λοιπόν Start Course Recording. Μου βγάζει καινούργια κουμπάκια εδώ. Όπως βλέπετε. Έχουμε το Stop και Recording, το Pause, το Delete, το Parking, Set Waypoint. Θα δούμε στη συνέχεια. Set and Load Point, εδώ μπορούμε να αδειάσουμε κάποια καρότσα ή να πάμε να γεμίσουμε από κάποιο σειλό. Το σημείο, το χ που είδαμε και πριν για διάφορες διασταυρώσεις με τρένα και τέτοια περιέργειες. Καταγραφή όπισθεν. Έχει διάφορα. Θα σας πω την αλήθεια, τα τελευταία τρία δεν τα πολύ χρησιμοποιώ. Αλλά ας ξεκινήσω μισό λεπτό να πάρω μια καλύτερη θέση εδώ την κάμερα, να την γυρίσω λίγο. Και να πάμε Start Recording. Όπως βλέπετε έχει βγάλει ήδη το πρώτο waypoint. Το pause ανάβει αφού κάνουμε τρία σημάδια, μας βγάλει τρία σημάδια στον δρόμο. Και πού χρησιμεύει αυτό, θα δείτε τώρα. Εγώ θέλω να πάω στο μαγαζί, πρέπει να στρίψω δεξιά, αλλά κατά λάθος στρίβω αριστερά. Οπότε πατάω το pause, σταματάει να κάνει καταγραφή, πατάω delete και σβήνω τα σημεία που δεν θέλω. Βλέπετε, θα έρθω λίγο πίσω και άλλο και άλλο. Να διορθώσω την πορεία μου δηλαδή, delete, 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 εδώ είμαι καλά. Τώρα θα πάω δεξιά, θα συνεχίσω να καταγράφω σωστά την πορεία, οπότε ξαναπατάω το recording και συνεχίζω να καταγράφω. Τώρα εδώ πρέπει να προσέχετε να πηγαίνετε σωστά στον δρόμο για να βγει σωστή η πορεία σας, να μην έχετε θέματα και να έχετε υπόψη σας πάντα ότι αν στη συνέχεια χρησιμοποιήσετε αυτή την πορεία και έχετε κάποια καρότσα, κάποιο τρέιλερ, κάποιο μεγάλο φορτηγό, κάτι τέτοια, πρέπει να έχετε στο νου σας τις στροφές, ειδικά να τις παίρνετε λίγο πιο ανοιχτές. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Να έχετε στο νου σας ότι μπορεί πίσω να κουβαλάτε και κάποιο άλλο μηχάνημα, κάποιο άλλο εργαλείο. Λοιπόν, να στρίψω και εδώ αριστερά, να μπω στο μαγαζί. Να γυρίσω τώρα και εδώ ας πούμε ότι θέλω να σταματήσω για κάποιο λόγο. Ωραία. Σταματάω, πατάω το parking και συνεχίζω. Τώρα, όπως είδαμε πριν στις ρυθμίσεις, αν έχω βάλει στο parking να πρέπει να πάω εγώ για να ξανακινήσω το τρακτέρ. Το τρακτέρ μόλις φτάσει σε αυτό το σημείο που είναι το πάρκινγκ θα μου έρθει μια ειδοποίηση, θα το δούμε αργότερα όταν κάνουμε το τεστ, ότι ξέρεις το τρακτέρ σου, το εργαλείο σου, το όχημά σου σταμάτησε στο τάδε σημείο και θα πρέπει να πάω εκεί να το επανεκκινήσω. Αν έχουμε βάλει το χρονικό περιορισμό που είδαμε, να το ξαναξεκινήσει ας πούμε το τρακτέρ ή το όχημα μετά από 5 ή 10 δευτερόλεπτα, θα ξεκινήσει μόνο του. Λοιπόν, έρχομαι τώρα σιγά σιγά πίσω στη φάρμα. Να κάνω εδώ μία βόλτα μέσα στη φάρμα. Είναι και το σιλό εδώ, θα μπορούσα να έρθω να φορτώσω, να ξεφορτώσω την καρότσα μου. Θα τα δούμε, είπαμε, στη συνέχεια, σε κάποιο άλλο επεισόδιο. Γυρίζω σιγά σιγά εδώ και έρχομαι στο σημείο που ξεκίνησα. Δεν χρειάζεται να είναι ακριβώς το ένα σημείο επάνω στο άλλο. Εδώ κοντά κοντά είμαστε. Βλέπετε όλη τη διαδρομή που έκανα, μου την έχει δείξει ή μάλλον καλύτερα δείχνει όλα τα σημάδια στο χάρτη. Πατάω Stop Recording. Τελείωσε τώρα. Και θέλουμε να αποθηκεύσουμε τη διαδρομή. Βλέπετε ότι είναι προσωρινή. Temporary course. Πάμε εδώ στο φάκελο. Θα γράψω κάτι. Εγώ θα γράψω εδώ farm to shop loop. Κυκλική διαδρομή δηλαδή. Από τη φάρμα στο μαγαζί και ξανά πίσω. Πατάμε save.
Και αυτή η διαδρομή έχει αποθηκευτεί τώρα, μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε με οποιοδήποτε τρακτέρ θέλουμε, με οποιοδήποτε εργαλείο και όχημα θέλουμε. Λοιπόν, να κλείσω τώρα εδώ, να βγω από το τρακτέρ για να ξαναμπώ να κάνουμε και ένα τεστ, να δούμε δουλεύει. Μπαίνω πάλι στο τρακτέρ, βλέπετε μου ξαναδείχνει το αρχικό και το τελευταίο σημείο της διαδρομής, αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Θα πάμε πάλι εδώ στα settings, στο γρανάζι, και εδώ βλέπετε ότι θα πατήσω τις άσπρες γραμμές, θα μου ξαναδείξει όλα τα σημάδια όλης της διαδρομής. Πατώντας το ακόμη μια φορά θα σβήσουν και δεν θα μου δείχνει τίποτα στο χάρτη. Ξανάρχομαι εδώ που λέει Course Play Control, πατάω Drive Course. Μπορούμε να αρχίσουμε τη διαδρομή από το πρώτο waypoint ή από κάποιο άλλο waypoint. Θα αρχίσουμε από το πρώτο waypoint. Πατάω Drive Course λοιπόν και ξεκινάει την πορεία του. Το βλέπετε σιγά σιγά, τώρα θα βγει στον δρόμο, θα ακολουθήσει ακριβώς τη διαδρομή και την ταχύτητα που είχαμε όταν κάναμε την καταγραφή. Να έρθω εγώ γρήγορα γρήγορα εδώ στο κατάστημα να το περιμένω. Να δούμε αν θα ακολουθήσει πιστά τη διαδρομή που έχουμε καταγράψει. Λογικά ή μάλλον πάντα την ακολουθεί πιστά. Γι' αυτό σας είπα από την αρχή να είσαστε προσεκτικοί όταν καταγράφετε, κάνετε ρεκόρτ κάποια διαδρομή, να προσέχετε στις στροφές, την ταχύτητα που έχετε. Λοιπόν, ήρθε το τρακτέρ. Εδώ τώρα που θα φτάσει στο σημείο που είχαμε βάλει το πάρκινγκ, επειδή δεν του έχουμε δώσει κάποια εντολή να φύγει σε κάποια συγκεκριμένα δευτερόλεπτα, θα δείτε τώρα θα μας ανάψει εδώ μια προειδοποίηση ότι το Favorite 511, το τρακτέρ δηλαδή, έχει φτάσει στο wait point και πρέπει να πάω τώρα να του δώσω την εντολή να ξαναξεκινήσει. Αν βλέπετε δίπλα στην επιγραφή έχει ένα τρακτέρ, αν είστε μακριά το πατάτε και ερχόσαστε κατευθείαν εδώ. Πατάω τώρα drive now και συνεχίζει την πορεία του να γυρίσει πίσω στη φάρμα. Εγώ θα πάω μια στιγμή πετώντας τα κατάκα να το περιμένω εκεί. Να το θα κάνει τη βόλτα όπως έχουμε κάνει και εμείς πίσω από τα σιλό και θα έρθει και θα σταματήσει στο τέλος της διαδρομής. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο, είδαμε τα βασικά για το course play, είδαμε το μενού και είδαμε πως κάνουμε καταγραφή μιας απλής διαδρομής από ένα σημείο σε κάποιο άλλο. Το βλέπετε εδώ, σταμάτησε στο σημείο που το είχαμε να σταματήσει, στο τελευταίο σημάδι της διαδρομής. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο όπως είπαμε, είδαμε τα βασικά, είδαμε το μενού. Τώρα, αν σας άρεσε το βίντεο πατήστε like. Αν θέλετε να συνεχίσω να κάνω βίντεο για το course play, πρέπει να γράψετε στα σχόλια ότι θέλετε να το κάνω. Πρέπει να μαζέψουμε τουλάχιστον 50 likes, γιατί παιδιά προτιμώ να κάνω κάποιο άλλο βίντεο, έτσι άμα ενδιαφέρει μόνο 2-3 άτομα, μπορώ να τους το δείξω στο Discord και να μην κάτσω να κάνω βίντεο. Εγώ το ξέρω το course play, δεν έχω θέμα να δω πως δουλεύει, οπότε αν θέλετε να συνεχίσω να κάνω βίντεο για το course play, γράψτε το στα σχόλια και πατήστε να μαζέψουμε τουλάχιστον καμιά πενταριά like για να πάρουμε και το κουράγιο να συνεχίσω, έτσι. Όπως σας είπα, εγώ ό,τι κάνω το κάνω για την δική μου διασκέδαση. Οπότε από το να κάτσω να κάνω κάποιο βίντεο για το course play ή για κάποιο mod, προτιμώ να κάνω ένα βίντεο που να παίζω το παιχνίδι, να το ευχαριστηθώ κι εγώ. Αυτά. Είμαι ο Mr. Patrick. Όπως είπαμε, like, subscribe, καμπανάκι να ενημερώνεστε για τα βίντεο που θα έρθουν στη συνέχεια.
Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας και ελπίζω να τα πούμε σύντομα. Γεια σας.